καλωσορίζουμε τις φίλες και τους φίλους που άνοιξαν τους δέκτες τους για να παρακολουθήσουν τον απόψινο αγώνα. Δυστυχώς, οι καιρικές συνθήκες δεν είναι ιδανικές για μπάλα, καθώς έχουμε συννεφιά και αναμένονται σποραδικές βροχές σύμφωνα με το δελτίο καιρού. Αυτό φυσικά δεν πτωεί καθόλου τους οπαδούς εδώ, που θυμίζονται για την παντός καιρού στήριξη που δίνουν στην ομάδα τους. Ένα υπέροχο γήπεδο όπου χαίρεσαι πραγματικά να βλέπεις ποδόσφαιρο. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Ζορζίνιο. Πάσα με αξιώσεις. Φέρνε! Έξοχη επέ... Μία κεφαλιά. Πολύ άτσαλη προσπάθεια. Αφπιλικουέτα. Ζορζίνιο. Ζουμά κάνει τη μακρινή παλιά και τη στέλνει προς τα αριστερά. Θα τη στείλει στα δίχτυα. Υπέροχη προσπάθεια. Δύσκολη αυτή η επέμβαση. Κατάφερε όμως να είναι καθαρή. Ρούνεϊ. Παϊσέ. Ντάνιελ Άλβες. Αραούχο. Αραούχο επιμένει εκεί και θα πάρει την μπάλα. Φαντελάκ. Βάζει δύναμη ο τερματοφύλακας και στέλνει μακριά την μπάλα. Δοκιμάζει την παλιά προς τα έξω. Έχει κάνει μια υπέροχη κούρσα, παρότι είναι αμυντικός. Δεν βρήκε κανέναν η μπάλα από αυτή τη σέντρα. Χάνουν την μπάλα. Ήταν πολύ δυνατή η παλιά. Τιάγκο Σίλβα. Ψάξει μακριά για συμπαίκτη. Ζορζίνιο. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Εδώ θα επιχειρήσει τη μακρινή παλιά ο goalkeeper. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Τώρα για να είμαστε ειλικρινείς, αυτή εδώ η παλιά δεν ήταν και τόσο ακριβίας. Κάνει το γέμισμα. Κρίστενσεν θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Ψάχνει για συμπαίκτη του. Καλό διώξουμε. Και έχουν ξανά την μπάλα στην κατοχή τους.
Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Βέρνερ ψάχνει τη σιρτή πάσα. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Μάλλον εδώ πήγε να τη σκαλώσει την μπάλα. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Κάνει έξυπνη κίνηση δίνοντας ύψος στην μπάλα. Ζορζίνιο. Επέστρεψε πίσω και κάλυψε πολύ έξυπνα το κενό εκεί για την ομάδα του. Η θέλησή του και η αυτοτέτατε. Μεγάλη ευκαιρία. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Πολύ καλή ενέργειά του. Αλλά αν μη τι άλλο, ο κόσμος αναγνωρίζει την προσπάθειά του. Και τη στέλνει προς τα αριστερά. Κάνει το γέμισμα προς τα μέσα. Όχι, είναι offside. Σωστή είναι η απόφαση του βοηθού. Φαντελάκ. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Βέρνερ κινείται προς τα εμπρός. Βέρνερ προσπαθεί να δημιουργεί. Θα ψάξει το γκολ. Μόλις παρακολουθήσαμε μία άριστα σχεδιασμένη επίθεση και την οποία τελείωσαν με τον καλύτερο τρόπο. Η Τσέλσι ξέρει πως να βγάζει καλές αντιπιθέσεις. Άλλωστε τόσα έχουν γραφτεί στον τύπο για την τρομερή αυτή ικανότητα της ομάδας. Ό,τι και να πει κανείς θα είναι λίγο. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα που έσπασε το 0. Ζορζίνιο, μάλλον ψάχνει για κάποιον συμπαίκτη του. Θα προσπαθήσει με το κεφάλι. Όχι, δεν τα κατάφερε τελικά. Κάνει δυναμικό κατέβασμα από τα αριστερά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Και ναι, τον βρήκε όμορφα και με το κεφάλι πάει για γκολ. Βρίσκει το κάθε το δοκάρι. Ξεκινάει η κόντρα. Γκοντίν θα ανοίξει την μπάλα προς τα πλάγια. Σουτάρι με δύναμη. Αυτό κάνει τα πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Το επόμενο γκολ, αν μπει, θα είναι πράγματι καθοριστικό. Ο Λονδίνο εδώ έκανε πραγματικά έναν υποδειγματικό ευνηδιασμό. Έτσι τιμωρούνται οι απρόσεκτες πάσεις στο κέντρο. Μιλάμε ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, από τότε που έγινε το λάθος, η μπάλα βρισκόταν ήδη στο αντίπαλο πλεκτό. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Το φάγανε στην πιο κρίσιμη στιγμή, ενώ ακόμα πανηγύριζαν το δικό τους γκολ. Άντε τώρα πάλι από την αρχή. Αυτή είναι όμως η άγρια ομορφιά του ποδοσφαίρου. Είναι κόρνερ. Να και το σουτ τώρα. Καλά που ήταν εκεί ο αμυντικός και καθάρισε τη φάση.
Αλλαγή παιχνιδιού. 5 λεπτά για το τέλος του πρώτου μέρους. Πούλησιτς. Πολύ αποτελεσματική η προβολή του. Κέρδισε την μπάλα και τη στέλνει προς τα αριστερά. Εντελώς άστοχο αυτό. Ίσως ο προπονητής τους εδώ να πρέπει να τους δώσει οδηγίες ώστε να σουτάρουν πιο συχνά. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ εκεί. Ο διαιτητής φυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Το παιχνίδι είναι πολύ καλό έως τώρα. Είχαμε 2 γκολ και ωραίες φάσεις. Το σκορ είναι ισόπαλο. Πιστεύω ότι στην παρούσα φάση θα είναι ικανοποιημένοι με το σκορ. Ελπίζω για τους θεατές στη συνέχεια να είναι ανάλογοι. Το πρώτο ημίχρονο ήταν σχετικά βαρετό, αλλά δεν είναι έτσι. Το θέαμα ήταν πολύ καλό. Οι ομάδες είναι στο 1-1 και μάλλον θα πάνε και για άλλα τέρματα στο δεύτερο μέρος. Και βρισκόμαστε ήδη στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι απίθανος. Μπορεί να βγάλει τη σέντρα εδώ. Τον βρίσκει πολύ ωραία. Τώρα μια σέντρα προς την περιοχή. Νομίζω πως είναι η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο που προσπάθησε να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα από τον άξονα. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν μόνο από τα άκρα. Φαντελάκ. Νέτο. Παϊσέ. Αραούχο. Ντάνι Άλβες. Καλή αμυντική προσπάθεια. Το Λονδίνο θα πάρει αμέσως πίσω την μπάλα. Νέτο. Μπαϊσέ. Βέρνερ θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Αν και ξεκίνησε καλά η Γκόντι! Λίγο ήθελε για να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το κλέψιμο. Πολύ καλή τοποθέτηση. Έδιωξε το κίνδυνο ανακουφίζοντας ταυτόχρονα τους συμπαίκτες του. Νέτο. Ντάνιελ Άλβες. Ντάνι Άλβες. Ζουμά. Ζορζίνιο. Και η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Κάνει μια μακρινή ψηλή παλιά. Μπακάλ. Και ακόμα μένει όρθιος. Θέλει να κάνει σέντρα από εδώ. Έρχεται το σουτ. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Μπακάλ. Παίρνει ωραία πάσα από τον συμπαίκτη του. Κεφαλιά. Όχι, δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό, αν και η σέντρα του ήρθε κουτί. Βρέθηκε πολλοί κόσμος στην μεγάλη περιοχή. Αλλά παρόλα αυτά δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Βλέπουμε πως και οι δύο ομάδες ετοιμάζουν αλλαγές για να φρεσκάρουν τη σύνθεσή τους. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Τη στέλνει μακριά. Να η αντεπίθεση εδώ και με καλές προϋποθέσεις. Θα
ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Διόγο προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα και είναι έτοιμος να σουτάρει. Επιχειρεί τη μακρινή παλιά. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Κατάφερε και την κράτησε. Μου φάνηκε φάουλ αυτό. Και ναι, πράγματι το δίνει ο διαιτητής. Σε αυτή τη φάση εκτέθηκε η άμυνα. Δεν έκανε κάτι για να αποσοβήσει μια κατάσταση που από νωρίς φάνηκε δύσκολη. Θα μπορούσε να είχε δει κάρτα εδώ. Φαίνεται πως όχι. Ο διαιτητής θα κρατήσει τις κάρτες στην τσέπη του αυτή τη φορά. Όμως δεν πρόκειται να είναι τόσο τυχερός την επόμενη φορά. Ζορζίνιο! Υποδειγματική απόκριση του τερματοφύλακα. Πολύ ωραία επέμβαση. Ήταν σε ετοιμότητα και κατάλαβε ακριβώς την πορεία της μπάλας. Του αξίζουν συγχαρητήρια. Στέλνει μακριά την μπάλα. Μπαϊσέ. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Η άμυνα πολύ σωστά τον κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Νέτο. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Φαντελάκ. Κάνει τη μακρινή παλιά. Καντέ. Θα στείλει την μπάλα στην επίθεση. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Η Τσέλσι θα ξεπεράσει σχετικά ανώδυνα αυτή τη φάση. Το τάκλιν που έκανε σε εκείνο το σημείο και με περισσότερους αντιπάλους ήταν πολύ ρυψοκίνδυνο, αλλά τελικά δικαιώθηκε. Ντάνι Άλβες πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Καιροφυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Μπαϊσέ. Ρούνεϊ. Καντέ. Καντέ. Προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στο πλάι. Πούλησιτς. Και να είναι και παλιά. Τη στέλνει εκτός. Πολύ άσχημη επιλογή. Εδώ έδειξαν πόσο καλά γνωρίζουν τη τέχνη της αντεπίθεσης. Υπό άλλες συνθήκες, μάλλον θα είχαν σκοράρει. Μπράβο, αυτή τους ευκαιρία για να πετύχουν κάτι. Μπαϊσέ. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ντάνιελ Άλβες. Η στέλνη προς την περιοχή. Και να η ευκαιρία. Δεν του έκανε το χατήρι η μπάλα. Έτσι όπως πάει το μάτς, σου δίνει την αίσθηση ότι όποιος σκοράρει θα είναι νικητής. Γι' αυτό και δεν θα έπρεπε να χάνονται τέτοιες ευκαιρίες. Το Λονδίνο ελπίζει να αποφύγει τη λοταρία της παράτασης και τον πέναλτι. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Μάρκος Αλόνσο προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στο πλάγιο. Κεφαλιά! Θα μπορούσε εδώ να το έχει καρφώσει. Εάν το σκορ μείνει ως έχει, πάμε για παράταση. Διόγο. Είναι γρήγορος σαν αστραπή. Ξανά δικιά του. Ο Φορλάν με την μπάλα. Με αυτή την παλιά θέλει να έτοιμο για το σουτ. Πολύ καλή απόκριση. Και με αυτό θα γλιτώσουν από άμεσο κίνδυνο. Βγάζει τη σέντρα. Την κόβει. Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να συμβιβάζονται και οι δύο ομάδες με την ιδέα της οπαλίας, εκτός και γίνει κάτι στο ελάχιστο διάστημα που απομένει. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος, αλλά ίσως ακόμα να προλαβαίνουν να κάνουν κάτι. Για να δούμε. Αθπιλικουέτα. Αθπιλικουέτα. Θα κάνει τη μακρινή παλιά. Ζορζίνιου. Έκανε το σωστό τάκλι. Θα εκμεταλλευτεί κανείς αυτή τη φέρνε.
Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Ντάνιελ Άλβες. Τη στέλνει μακριά. Η λήξη της κανονικής περιόδου του αγώνα βρίσκει τις ομάδες να μην έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα τον μεταξύ τους λογαριασμό. Δεν βλέπω καμία ομάδα να κερδίζει σήμερα. Άλλοι λοεξοδετερώθηκαν και δεν καίγονται για την νίκη κιόλας. Ο διαιτητής φίλησε τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Το σκόρ είναι ισόπαλο. Λοιπόν, όλα ακόμα είναι σε πλήρη ισορροπία καθώς ξεκινά το έξτρα ημίωρο της παράτασης. Ζουμά κάνει ένα πεντακάθαρο φάουλ. Ζουμά γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Κρίστενσεν. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Ζορζίνιο έστειλε την μπάλα στον κενό χώρο. Πολύ μακριά. Δεν την πρόλαβε. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Διάβασε άριστα την κατάσταση και κατάφερε να κόψει. Λίγο πριν ο αντίπαλος απειλήσει το τέρμα του. Ρούνεϊ, Φορλάν, Ζουμά. Με μαεστρία κατάφερε να πάρει το φάουλ σε αυτή τη φάση. Δεν νομίζω να είχε άλλη επιλογή ο ρέφερι εδώ παρά να του δείξει την κίτρινη κάρτα. Για να δούμε αν θα το πάει για μέσα. Ντάνι Άλβες! Διώχνει όπως όπως την άλλη. Ντάνι Άλβες. Στέλνει την μπάλα, πιάνει μια κεφαλιά. Αν και την βρήκε με καλό timing, δεν είχε την απαραίτητη ακρίβεια κεφαλιά. Εκμεταλλεύτηκαν τέλεια την πλάγια γραμμή του εδώ, αλλά για να πούμε και του στραβού το δίκαιο, η άμυνα ήταν για κλάματα. Και η σέντρα βγήκε αβασάνιστα, και στην τελική προσπάθεια δεν εμπόδισε κανείς το παίκτη. Βίβερε περικολοζαμέντε δηλαδή, με λίγα λόγια. Την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Κινείται προς την επίθεση. Θα ψάξει για προωθημένους παίκτες. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα και προσπαθεί να σουτάρει. Αυτό πραγματικά δεν υπάρχει. Εδώ τελείωσε άψογα από το κακό. Δεν άφησε περιθώρια στο πορτιέρο να κάνει κάτι. Σαν να πήρε τα μέτρα σε εισαγωγικά έτσι του τερματοφύλακα. Και τότε όλοι ξέραμε πώς θα καταλήξει η φάση. Αυτός είναι ο ορισμός της χρυσής αλλαγής. Τι να πω εγώ, σίγουρα διάλεξε τον πιο εντυπωσιακό τρόπο για να μπει στο παιχνίδι. Τώρα οδηγούν με ένα γκολ διαφορά. Ρούτιγκερ θα πάρει την μπάλα από τον αντίπαλο που δεν μπόρεσε. Ζορζίνιο. Καντέ. Ρούτιγκερ. Θα καταφέρει. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ αυτό. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Μάρκος Αλόνσο. Ο Μάρκος Αλόνσο είναι ακίνδυνος εκεί. Θα πρέπει να στρίψει για να δει τέρμα. Με πλάτη στον τερματοφύλακα δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Ο ρέφερις φύριξε, βρισκόμαστε πια στα μισά της παράτασης. Από το ποιος θα αντέξει την κούραση και την πίεση. Σε περίπτωση που τώρα γυρίσατε, δεν έχετε χάσει παρά την επανέναρξη του παιχνιδιού. Το
μάτς έχει εξελιχθεί σε μια πολύ σκληρή μονομαχία. Τα επόμενα 15 λεπτά αναμένονται ακόμα πιο αδυσόπιτα για τους παίκτες. Ξεχύνεται μπροστά. Θα επιχειρήσει ένα σουτ. Έτοιμος να σουτάρει. Θα τροφοδοτήσει τον συμπαίκτη του εκεί δίπλα. Κέρδισαν το πλάγιο. Ζορζίνιο. Μπατσουάγι. Θα πασάρει προς τα δεξιά. Αυτό είναι πλάγιο. Ζορζίνιο. Συνεχίζει μόνος. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Έβγαλε την παλιά. Φορλάν έκανε σχεδόν ό,τι ήθελε εδώ. Ρούνεϊ προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Διόγο ψάχνει τη συγκτυπάσα. Νομίζω πως κατάλαβε το λάθος του και ζητά συγγνώμη από τους υπέρ. Μπατσουάγι γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Ευκαιρία ο Μπατσουάγι. Έχασαν μεγάλη ευκαιρία να αυξήσουν το προβάδισμα τους. Αν το βάζε αυτό θα δυσκόλευε πάρα πολύ τη ζωή των αντιπάλων. Τιάγκο Σίλβα επεμβαίνει αποφασιστικά και διώχνει την μπάλα. Μπατσουάγι, Ρούντιγκερ βγάζει την παλιά. Άμυνα της τελευταίας στιγμής, αλλά έπιασε. Αυτή η αδράνεια της άμυνας θα πρέπει οπωσδήποτε να τους βαρέσει μερικά καμπανάκια. Πρέπει να σοβαρευτούν και να διορθώσουν λίγο την αμυντική τους λειτουργία. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Ζορζίνιο! Πολύ καλός ο τερματοφύλακας. Είναι πραγματικά εκπληκτικός. Εδώ όλοι νομίσαμε ότι η μπάλα θα έμπαινε γκολ. Δεν είναι κανείς εκεί, κρίμα. Στην μπάλα ο Μπατσουαγί. Έστειλε την μπάλα στην καρδιά της μεγάλης περιοχής. Σαν να πιάσει και στον ύπνο εδώ η άμυνα. Με άλλα λόγια, κοιμόντουσαν όρθιοι. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες. Δεν μπόρεσε εδώ να βρει σωστά την μπάλα και έκανε φάουλ. Το βλέπουμε. Να που τον κυτρινίζει ο ρέφερι. Σε αυτά τα κρίσιμα λεπτά, αυτή η κίνηση που κάνει δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την ομάδα του. Από πλευράς πειθαρχίας, έτσι. Αυτή πάντως είναι η ιδανική στιγμή για να σκοράρει. Ντάνι Άλβες! Και θα κάνει το θαύμα του το κείμενο. Φοβερή επέμβαση. Λέει όχι σε αυτό το κείμενο. Παρότι η εκτέλεση ήταν καλή, ο τερματοφύλακας εδώ έκλειψε την παράσταση με την ωραία επέμβασή του. Δυστυχώς είναι εκτός συνέχεια των ονειρού, μάλλον άξιζε να κάνει παραμάσεις. Σκέφτεσαι στο νομίμα του. Μια ήττα δεν είναι ποτέ ευχάριστη και ειδικά σε νοτράου παγώνες που όλα κρέμονται από μια κλωστή. Ας κρατήσουν όμως τα θετικά και ας οραματιστούν που θέλουν να είναι ο σύλλογός τους στο άμεσο μέλλον. Κάπου εδώ τελειώνει από την κάλυψη τις ευχαριστίες μου στον Γιώργο Θαναελάκη και την ασχολία της. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και οι δύο. Σας ευχαριστώ.